Τζίμις Πανούσης. Ευχαριστώ, αλλά δεν θα πάρω. Δηλώνω αντιρρησίας βράβευσης. Έτσι, δεν μπορώ να δεχτώ τη διάκριση άντρας της χρονιάς, γιατί μέσα μου αισθάνομαι βαθιά γυναίκα. Να μην πάθουμε τα ρεζιλίκια του Μαρκαριστού που του δώσατε το βραβείο του άντρα της χρονιάς και γέλασε ο κάθε πικραμένος. Δεν είναι καιρός να παίρνουμε βραβεία, να παίρνουμε τα βουνά. Σύντροφοι τηλεθεατές, δεν έχουμε δημοκρατία, δυστυχώς, δεν έχουμε δημοκρατία. Η δημοκρατία προϋποθέτει ισονομία. Ισονομία μεταξύ πολιτικών και πολιτών. Εδώ δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Κομματική χούντα έχουμε. Είδατε εσείς καμιά ισονομία? Δεν υπάρχει. Άμα εγώ καταθέσω ψευδή πλαστά στοιχεία στην εφορία με τη δήλωσή μου, θα πάω φυλακή. Όμως ο Καραμάναλης, ο πρωθυπουργός, αυτός ο Μπουχέσας, το παχουλό ανιψάκι του Εθνάρχη, ο Κωστάκης ο δεύτερος ο μικρός, τον είχαμε πρωθυπουργό τρομάρα του 5 χρόνια, 5 χρόνια δήλωνε πλαστά στοιχεία στην Ευρώπη και αντί να πάει φυλακή, είναι τώρα στα πίσω έδρα της Βουλής και γελάει σαν το χάχα μας, κοροϊδεύει. Αλλά και ο Γεωργάκης δεν κάνει, μην τρελαθούμε, δεν κάνει ο Γεωργάκης. Έχει μαζέψει τους φίλους του και παίζει την κυβέρνηση. Έχει μαζέψει τους φίλους του, τους μπυρογερουλάνους. Αυτός ο Γεωργάκης πιστεύει ότι είναι πρόεδρος μη κυβερνητικής οργάνωσης. Δεν ξέρει από αυτή τη δουλειά. Θα μας καταστρέψει, παιδιά. Είναι ο Γεωργάκης ο θαπατέρας που λέμε, έτσι. Ο θαθατζής. Ο θαθατζής, ο γνωστός. Λαπτοπάκιας με το μουστάκι, μαμάκιας, δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Ήτανε τόσα χρόνια. Ο πατέρας τον έβαζε υπουργό, τόσα χρόνια τον έβαζε υπουργό, ήταν και στο Υπουργείο Παιδείας, της Παιδείας που το κάνει, η παιδική χαρά του Γεωργάκη, ήταν και στο Υπουργείο το άλλο των εξωτερικών και θα μείνει στην ιστορία, στο Θεό σου, τηλεθεατή μου, θα μείνει στην ιστορία ο Γεωργάκης ως αυτός που έβαλε την υπογραφή του για να γίνουν οι βομβαρδισμοί στη Σερβία από τους συμμάχους, από τους συμμάχους. Δεν μας τρομάζουν τα νέα μέτρα, δεν μας τρομάζει ο σοσιαλισμός, θα τον εστείλουμε και το Γιωργάκη στα ποδητήρια με τον Κώστα το χοντρό. Φιδάκια!